Το μήνυμα της απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης έστειλε σήμερα από τη Λάρισα ο Γενικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Γιάννης Καπελέρης, που βρέθηκε στα γραφεία του Περιφερειακού Παραρτήματος στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων που πραγματοποίησε όλες τις υπηρεσίες, δίνοντας σαφείς οδηγίες για ποιοτικούς και στοχευμένους ελέγχους. Η ανυπαρξία, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, του φορολογικού μηχανισμού των περασμένων ετών, οδήγησε κάποιους να αποκτήσουν περιουσία φοροδιαφεύγοντας. Αυτό πια θα σταματήσει, υποστήριξε, στέλνοντας το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο στόχος ο οποίος έχει τηθεί από την υπηρεσία είναι στα πλαίσια των ελέγχων να αποδώσουμε κοινωνική δικαιοσύνη μέσα από τη διαδικασία των ελέγχων και κύρια μέσα από ποιοτικούς και στοχευμένους ελέγχους στην αποκάλυψη φορολογικής ύλης η οποία επί σειρά ετών είχε φοροδιαφύγει. Αυτό το οποίο έχουμε ζήσει και το έχουμε βιώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι η ανυπαρξία του φορολογικού μηχανισμού είχε οδηγήσει σε φορολογική ασυδοσία και στο γεγονός ότι κάποιοι κατέκτησαν πλούτο, είτε κινητό είτε ακίνητο, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στα φορολογητέα εισοδήματά τους, πρέπει να τελειώσει. Ο κύριος Καπελέρης ρωτήθηκε και για την κατάργηση οικονομικών υπηρεσιών που προωθείται, απαντώντας χαρακτηριστικά πως το κράτος δεν μπορεί να έχει υπηρεσίες που να υπολειτουργούν και η κατάργηση κάποιων υπηρεσιών γίνεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής, όπου κυρίαρχα λαμβάνονται τα κριτήρια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.